Στο προηγούμενο επεισόδιο ολόκληρης ιστορίας του Pokémon Anime είδαμε τις περιπέτειες του Ash Ketchum στο Battle Frontier, ενώ τώρα ο μικρός μας ήρωας ταξιδεύει προς την περιοχή του Sinnoh. Είναι πάντα συναρπαστικό όταν οι νέοι εκπαιδευτές Pokémon λαμβάνουν το πρώτο τους Pokémon, αλλά για αυτό το κορίτσι, την Dawn, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο συναρπαστικά από ό,τι είχε φανταστεί. Στην περιοχή του Sinnoh, οι εκπαιδευτές λαμβάνουν το πρώτο τους Pokémon από τον καθηγητή Rowan, του οποίου το εργαστήριο βρίσκεται στη Sandgem Town. Καθώς λοιπόν η νεαρή κοπέλα φεύγει από το σπίτι της για να συναντήσει τον καθηγητή, θα χάσει δυστυχώς το δρόμο της, αλλά ευτυχώς για εκείνην συναντά τον καθηγητή και μαζί θα επιστρέψουν στο εργαστήριο. Αλλά όσο εκείνος ήταν έξω, οι βοηθοί του κατά λάθος άφησαν τα δύο από τα τρία αρχικά Pokémon, Chimchar και Piplup, να ξεφύγουν. Η Dawn προσφέρεται θελοντικά να βρει τα χαμένα Pokémon και σύντομα βρίσκει το Piplup, το οποίο τρέχει και μπλέκει σε πελάτες με ένα Άριαντος. Η Dawn θα καταφέρει να το σώσει, αλλά θα καταλήξουν στην όχθη της λίμνης Verity, όπου εντοπίζουν ένα μυστηριώδες Pokémon. Στη συνέχεια, πίσω στο εργαστήριο, η Dawn επιλέγει το Piplup ως το αρχικό της Pokémon, μιας και είχαν ήδη δεθεί από αυτή τους την περιπέτεια. Εν τω μεταξύ, ο Ash έφτασε στην περιοχή του Sinnoh με τον Pikachu και τον λαθρεπιβάτη Aipom. Είναι έτοιμος για περιπέτεια, αλλά όχι για μπελάδες, καθώς εμφανίζεται η ομάδα Πύραυλος και κλέβει με επιτυχία τον Pikachu, ενώ στη συνέχεια, μετά από μια εσωτερική διαμάχη, θα πετάξουν στον ουρανό, χωρίζοντας τον ήρωά μας από το πιστό του τροκτικό. Η Dawn και το Piplup έχουν πλέον ξεκινήσει το ταξίδι τους. Έχει βάλει στόχο να γίνει μια σπουδαία συντονίστρια Pokémon όπως και η μητέρα της. Αλλά τόσο αυτή όσο και το Piplup αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς θα αποτύχει να πιάσει τα πρώτα Pokémon που συναντά, αλλά σύντομα εντοπίζει ένα Pikachu. Προσπαθεί να το πιάσει, αλλά ο Pikachu θα της κάνει το ποδήλατο κάρβουνο. 3 στα 3 Pikachu, good job! Σύντομα λοιπόν θα συνειδητοποιήσει ότι ανήκει σε έναν άλλον εκπαιδευτή, όταν η Team Rocket εμφανίζεται για να διεκδικήσει το Pikachu ως δικό της. Η Dawn θα προσπαθήσει να του σταματήσει και με μια ισχυρή επίθεση από το Piplup στέλνει για άλλη μια φορά τους κλέφτες ψηλά. Η Dawn φέρνει το εξουθενωμένο Pikachu σε ένα Pokémon Center και καλεί τον καθηγητή Rowan για να τον ενημερώσει. Παράλληλα, η αναζήτηση του Ash για τον Pikachu τον οδηγεί στο ίδιο το εργαστήριο του καθηγητή Rowan, όπου μαθαίνει ότι η Dawn έχει σώσει το Pikachu, αλλά εκείνη έχει ήδη φύγει από το Pokémon Center για να βρει τον εκπαιδευτή. Όταν η Dawn καλεί ξανά τον καθηγητή Rowan, ο Ash έχει ήδη φύγει από το εργαστήριο για να τη βρει, οπότε καταλαβαίνετε, ψάχναν ο ένας τον άλλον. Όσο για την ομάδα Πύραυλος, τώρα ξεκουράζονται και χαλαρώνουν σε ένα εξοχικό σπίτι που ανήκει στην οικογένεια του James. Έχουν συναντήσει και παίζουν με τον παλιό φίλο και Pokémon του James, το Carnivine, αλλά δυστυχώς για αυτούς, μόλις εκείνοι μαθαίνουν ότι η πρώην αραβωνιαστικιά του James, η Τζεσιλίνα, είναι καθοδόν για να τον παντρευτεί, βγαίνουν ξανά στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, αναζητώντας ακόμα την Dawn, ο Ash συναντά τον καλό του φίλο Brock και καθώς συνεχίζουν μαζί το ταξίδι τους, ο ήρωάς μας θα πιάσει ένα Starly για να τον βοηθήσει στην έρευνα. Με το Starly λοιπόν ως πρώτο του Pokémon στην περιοχή του Sinnoh, οι φίλοι μας θα συνεχίσουν την αναζήτηση, αλλά δεν θα παρατηρήσουν τον μυστηριώδη άγνωστο που τους κατασκοπεύει. Αποκαλύπτεται σύντομα ότι αυτός ο άγνωστος ονομάζεται Paul, ένας εκπαιδευτής με ένα σκληρό Elekid και πολύ κακή συμπεριφορά, παιδιά. Ο Paul πιάνει το δικό του Starly και προκαλεί τον Ash σε μια μάχη 3 εναντίον 3, αλλά χωρίς τον Pikachu, ο Ash δεν έχει αρκετά Pokémon για αυτή τη μάχη, οπότε ο Paul φεύγει απαξιώνοντάς τον. Μέσα στο δάσος, η ομάδα Πύραυλος αρπάζει ξανά το Pikachu παρά τις καλύτερες προσπάθειες της Dawn και του Piplup. Ο Ash εμφανίζεται πάνω στην ώρα για να σταματήσει τους κακούς, δίνοντας σε όλους τους ήρωες μας την ευκαιρία να συναντηθούν επιτέλους μεταξύ τους. Όλοι μαζί πλέον επισκέπτονται το εργαστήριο του καθηγητή, όπου υπάρχει ένα πακέτο που περιμένει τον Ash με νέα ρούχα από τη μητέρα του, αλλά τον περιμένει άλλη μια έκπληξη, ο ίδιος ο Paul. Αυτή τη φορά ο Ash είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος για μάχη και οι δύο εκπαιδευτές στέλνουν τα Starly τους, αλλά το Starly του Paul βγαίνει νικητής. Συνέχεια έχουν το Aipom εναντίον του Chimchar και ο Ash θα καταφέρει να νικήσει το νέο Pokémon του Paul, αλλά στον τελευταίο γύρο η μάχη του Elekid και του Pikachu θα καταλήξει σε ισοπαλία και κανένας από τους δύο εκπαιδευτές δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Ο Ash σίγουρα δεν εκτιμάει καθόλου τη στάση του Paul απέναντι στα ίδια του τα Pokémon, καθώς τα απαξιώνει και τα απελευθερώνει ακόμα αν δεν είναι αρκετά δυνατά. Σύντομα ο Ash θα εγγραφεί στο πρωτάθλημα του Sinnoh και είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει να μαζεύει εμβλήματα της περιοχής και τώρα οι ήρωές μας μαθαίνουν ότι ο νέος τους φίλος, ο Nando, ένας εκπαιδευτής που θα γνωρίσουν εκεί, δεν μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να αφοσιωθεί στους διαγωνισμούς ή τις μάχες Pokémon, αλλά μετά από μια περιπέτεια με τους φίλους μας θα αποφασίσει να κυνηγήσει και τα δύο. Λίγο αργότερα ο Ash θα βρει ένα Turtwig, στο οποίο θα εξηγήσει ότι αυτός και ο Pikachu είναι πραγματικά οι καλύτεροι φίλοι. Το Turtwig δεν πιστεύει ούτε λέξιος,
μισό του Πίκατσου να επιβεβαιώσει την ιστορία του Ash. Η ομάδα πυραυλός αρπάζει το Turtwig και το Πίκατσου, αλλά ο Ash και το Piplup τους κυνηγούν και τα δύο Pokémon είναι σύντομα ελεύθερα. Οι φίλοι μας ετοιμάζονται να φύγουν, αλλά το Turtwig μετά από αυτή την περιπέτεια θέλει να έρθει μαζί τους και μετά από άλλη μια μάχη με τον Ash και το Πίκατσου, ο οποίος κερδίζει τον αγώνα, το Turtwig θα γίνει το νεότερο μέλος της ομάδας μας. Όταν ο Ash συναντάει ξανά τον Paul, θα του ζητήσει τη revenge και μια ευκαιρία να επιδείξει το νέο του Turtwig. Η μάχη παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν το Turtwig παρακούει τις εντολές του Ash και στη συνέχεια παγάγεται από την ομάδα Πύραυλος. Φυσικά οι ηρωές μας θα ανατρέψουν τα σχέδιά τους, αλλά δυστυχώς ο Ash και ο Paul θα φτάσουν στο πάτο ενός γκρεμού. Ο Ash λέει στην Dawn και τον Brock να τον συναντήσουν στην άλλη πλευρά του δάσους. Είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Paul για να βγει μαζί του από το δάσος, αλλά εκείνος δεν ενδιαφέρεται καθόλου και φεύγει. Ο ήρωάς μας σύντομα ανακαλύπτει ότι το δάσος είναι γεμάτο Standlers και συνεχίζει να χάνεται από τις ψευδεστήσεις που δημιουργούν. Από τη θετική πλευρά, αυτός και το Turtwig έχουν την ευκαιρία να περάσουν λίγο περισσότερο χρόνο μαζί για να λύσουν τις διαφορές τους. Τελικά βρίσκουν ξανά τους φίλους τους, αλλά θα τους πάρει στο κυνήγι ένα πάρα πολύ επιθετικό Ursaring. Από όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να έρθουν, είναι ο Paul αυτός που έρχεται να σώσει την κατάσταση, ο οποίος θα πιάσει κιόλας το άγριο αυτό Pokémon. Τώρα ο Paul και ο Ash είναι ελεύθεροι να ολοκληρώσουν τη μάχη τους. Ο Ash και το Turtwig επιδεικνύουν το νέο και βελτιωμένο τους ομαδικό πνεύμα, αλλά ακόμη και αυτό δεν είναι αρκετό για να νικήσει τον Paul και το Chimchar. Εκείνος φεύγει αυτάρεσκος όπως πάντα και τώρα ο Ash είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να τον νικήσει την επόμενη φορά που θα συναντηθούν. Συνεχίζοντας το ταξίδι τους για την πόλη Jublife, ο Brock θα πιάσει ένα Krogunk και η Dawn θα πιάσει ένα Baniri, το πρώτο Pokémon που θα πιάσει από μόνη της στο ταξίδι. Οι φίλοι μας φτάνουν επιτέλους στην πόλη Jublife και η Dawn θα παραλάβει ένα Pockets, ένα κατζετάκι το οποίο πέραν από την ώρα μπορεί να μετρήσει τα ποσοστά φιλίας μεταξύ ενός εκπαιδευτή και του Pokémon του. Και δείτε τι μέτρησε για Ash και Pikachu, αλλά και για Brock με Krogunk. Η μητέρα της Dawn, Joanna, της έστειλε ένα πανέμορφο φόρεμα για να φορέσει στον πρώτο της διαγωνισμό Pokémon, ο οποίος απέχει μόλις μία μέρα. Εκείνη συναντά μία άλλη συντονίστρια, τη Zoe, η οποία έχει ένα γκλεμιάου και στη συνέχεια θα κάνουν μία φιλική μάχη με τον Ash μέχρι το Apom να διακόψει τη μάχη για να επιδείξει και εκείνο τις κινήσεις του. Φαίνεται ότι το Apom ενδιαφέρεται να λάβει και εκείνο μέρος στους διαγωνισμούς και έτσι για χάρη του ο Ash αποφασίζει να πάρει και εκείνος μέρος. Στους συντονιστές του σύνοχαρες συναντήνονται επίσημα για τους διαγωνισμούς, όπως και να χρησιμοποιούν και ορισμένα ειδικά εφέ. Κάθε Pokéball τοποθετείται μέσα σε μία κάψουλα και διακοσμείται με σφραγίδες που δημιουργούν μία εντυπωσιακή είσοδο για το Pokémon. Καθώς ξεκινάει ο διαγωνισμός, η Dawn βρίσκεται στα παρασκήνια και προσπαθεί να φτιάξει τα μαλλιά της. Η Zoe εμφανίζεται για να τη βοηθήσει και καθώς οι δύο συντονίστριες συζητούν, η Dawn μαθαίνει ότι η Zoe έχει ήδη την πρώτη της κορδέλα διαγωνισμού. Η Jessie από την άλλη δανείζεται το Carnivine του James και κάνει τον ντεμπούτο της στο σύνοχ ως Jessilina. Και τελικά όλοι μας οι φίλοι περνούν από τον πρώτο γύρο χωρίς κανένα πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια του Battle Stage, η Zoe νικάει τον Ash στους προημιτελικούς και την Dawn στους ημιτελικούς και την Jessilina στους τελικούς και κερδίζει τη δεύτερη κορδέλα της, το Jubilife Freeborn, αλλά πέρα από αυτό κέρδισε και μία μεγάλη rival, την Dawn. Σύντομα το Starly του Ash θα εξελιχθεί σε Staravia και θα τελειοποιήσει την επίθεση Aerial Ace, ενώ το Bonslight του Brock θα εξελιχθεί και εκείνο σε Sudowoodo. Σύντομα ο Ash και οι φίλοι του φτάνουν στην πόλη Oreburg και συναντούν τον Roark, τον τοπικό gym leader. Ο Ash και ο Roark επιστρέφουν στο γυμναστήριο, αλλά η μάχη τους για το έμβλημα θα πρέπει να περιμένει, καθώς ο Paul έχει προκαλέσει τον Roark πρώτος. Θα χρησιμοποιήσει το Azumarill, το οποίο θα χάσει γρήγορα από το Geodude του Roark και στη συνέχεια θα ρίξει το Elekid για να πάρει το δεύτερο γύρο. Στη συνέχεια το Onix του Roark θα κάνει μεγάλη ζημιά στο Elekid, οπότε ο Paul θα το αλλάξει για το Chimchar, το οποίο φέρνει στα όρια του με σκοπό να προκαλέσει το Ability Blaze. Με αυτόν τον τρόπο το Chimchar θα νικήσει το Onix και μάλιστα θα κάνει και πολλή ζημιά στον άσο του Roark, Κράνιντος, ώστε να έρθει και να το αποτελειώσει το Elekid, νικώντας τη μάχη και κερδίζοντας για τον Paul το Cool Badge. Παρ' όλα αυτά, ο Paul δεν θα συγχωρέσει το Azumarill για την ήττα του στη μάχη σε ένα Rock Type Gym και θα το δώσει σε ένα νεαρό αγόρι, πράγμα που κάνει τον Ash να τον αντιπαθεί ακόμα περισσότερο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για την πρώτη επίσημη μάχη του Ash στην περιοχή του Sinnoh. Το Κράνιντος του Roark θα νικήσει εύκολα το Apom και θα τραυματίσει και τον Pikachu, ενώ το Turtwig θα καταφέρει να πάρει τη μάχη. Σειρά έχει το Onix του Roark, το οποίο θα βγάλει εκτός μάχη στο Turtwig και σύντομα και τον Pikachu. Όχι μόνο έχει τελειώσει με ήττα ο πρώτος αγώνας του Ash, αλλά ιτήθηκε ενώ ο Paul παρακολουθούσε με συνεχή απαξίωση και αηδία στο βλέμμα του. Η Dawn προσπαθεί να πείσει τον Ash να φέρει από το εργαστήριο του καθηγητή Oak τα παλιά του Pokémon, τα οποία είναι δυνατά ενάντια σε Rock Types, αλλά ο Ash επιμένει να χρησιμοποιήσει αυτά που έχει πιάσει σε αυτή την περιοχή. Πίσω στο Pokémon Center, η Dawn ανακαλύπτει ότι ο επόμενος διαγωνισμός Pokémon είναι στη Φλοαρό
Aroma Town, ενώ η ομάδα πυραυλός καταφέρνει να αναστήσει ένα αεροντάκτυλ το οποίο τρομοκρατεί τους κάτοικους της πόλης. Οι φίλοι μας με τη βοήθεια του Roark θα καταφέρουν να σταματήσουν το προϊστορικό Pokémon και μάλιστα το Κράνιντος θα εξελιχθεί σε Ραμπάρντο στην πορεία. Ο Ash ρωτάει τον Roark αν μπορεί να αντιμετωπίσει το Ραμπάρντο στη ρεβάνς τους και εκείνο συμφωνεί, δίνοντας του χρόνο να δημιουργήσει μια νέα στρατηγική. Η μάχη τώρα ξεκινάει και ο Ash επιλέγει τον Πίκατσου ενώ ο Roark επιλέγει το Onix. Ο Πίκατσου αποφεύγει την επίθεση Slam του Onix και ανεβαίνει πάνω στο γιγάντιο Pokémon. Εκείνο χρησιμοποιεί την επίθεση Screech για να απομακρύνει τον Πίκατσου, αλλά αποτυγχάνει, δίνοντας την ευκαιρία στο ηλεκτρικό μας ποντίκι να κερδίσει τον πρώτο γύρο, βγάζοντας το Knockout με ένα Iron Tail. Ο Ash στέλνει τώρα το Apom για να αντιμετωπίσει το Geodude του Roark και τελικά κερδίζει το γύρο. Ο Gym Leader στέλνει τώρα το Rampardos, το καλύτερο και πρόσφατα εξελιγμένο του Pokémon, το οποίο θα νικήσει γρήγορα το Apom, ενώ ο Πίκατσου παρότι το παραλύει προσωρινά με το Ability Static θα χάσει από την επίθεση Headbutt. Ο Ash στέλνει τώρα το Turtwig ως την τελευταία του επιλογή. Το Rampardos είναι πάρα πολύ γρήγορο και με το Flamethrower αποκρούει όλες τις επιθέσεις Grass του Turtwig. Διατάζει το Turtwig να αρχίσει να τρέχει γύρω-γύρω από το Rampardos χρησιμοποιώντας το Razor Leaf ταυτόχρονα. Το αντίπαλο Pokémon χρησιμοποιεί την επίθεση Flamethrower για να το αποκρούσει, αλλά το Turtwig συνεχίζει και σύντομα τα καμένα φύλλα αρχίζουν να κρύβουν το Turtwig. Ο Roark συνειδητοποιεί ότι ο Ash προσπαθεί να καμουφλάρει το Pokémon του με τα καμένα φύλλα, οπότε διατάζει το Rampardos να χρησιμοποιήσει ξανά το Zen Headbutt. Εκείνο ορμάει, αλλά το Turtwig αποφεύγει την επίθεση και στη συνέχεια κυλάει κάτω από το γιγάντιο Pokémon, σταματάει ακριβώς πίσω από τον αντιπαλό του και το αποτελειώνει με ένα Razor Leaf. Το Turtwig είναι νικητής, κερδίζοντας τον Ash το πρώτο του έμβλημα στην περιοχή του Sinnoh. Μπράβο, Ash! Αλλά 7 έμειναν. Καθώς οι φίλοι μας προχωρούν προς τον επόμενο προορισμό του, συντών θα πιάσει, θα απελευθερώσει και θα ξαναπιάσει το ίδιο πατσιρί σου, ενώ θα συναντήσουν για πρώτη φορά την κυνηγό Pokémon Jay. Η Jay με τη βοήθεια της ομάδας της και των Pokémon της εχμαλωτίζει και κλέβει σπάνια και δυνατά Pokémon και τα πουλάει για κέρδος στη μαύρη αγορά. Ευτυχώς για τους φίλους μας, αυτή τη φορά θα τη γλιτώσουν, σώζοντας την πορεία τα κλεμμένα Pokémon. Τώρα λοιπόν φτάνουν στην πόλη Floaroma και εκεί μαθαίνουν για τα Poffins και το πώς παρασκευάζονται. Τα Poffins είναι μια τροφή Pokémon που βοηθάει στη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους για τους διαγωνισμούς. Σύντομα λοιπόν έρχεται η ώρα για τον επόμενο διαγωνισμό της Dawn. Το πατσιρί σου αγχώνεται την πρώτη του φορά στη σκηνή, αλλά η γρήγορη σκέψη της μαζί με μια λιχουδιά Poffin μπορούν να το ηρεμήσουν ώστε να ολοκληρώσουν την παράστασή τους. Η Dawn προκρίνεται μαζί με την Jessie και τον Kenny, τον παιδικό της φίλο και ανταγωνιστή, στον επόμενο γύρο. Καταφέρνει να κερδίσει τη μάχη της ενάντια στη Jessie ή αλλιώς Jessilina, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει τον Kenny και το Primploop του στον επόμενο γύρο. Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά στο τέλος η νίκη πηγαίνει στους Dawn και Piplup, κερδίζοντας το Floaroma Ribbon. Τώρα ο επόμενος προορισμός των φίλων μας είναι η Eterna City και το επόμενο έμβλημα του Ash. Οι φίλοι μας μπαίνουν στο δάσος Eterna και συναντούν την Cheryl, μια κυνηγό θησαυρών, η οποία τους εξηγεί ότι στα βάθη του δάσους βρίσκεται το Amber Castle, μέσα στο οποίο βρίσκεται το μαγεμένο μέλι, το οποίο φρουρούν ένα σμήνος κόμπι και η βασίλισσά τους Vespiquen. Όταν η Τσέριλ ζητάει από το Vespiquen το μέλι ως δώρο, η ομάδα πύραυλος εισβάλλει στο κάστρο και σχεδόν το καταστρέφει. Το Vespiquen μαζί με το Mothim της Τσέριλ νικούν την Team Rocket, στέλνοντάς τους στους ουρανούς πριν προλάβουν να κάνουν άλλη ζημιά. Μετά από κάποιες επισκευές που κάνουν τα κόμπι, το Amber Castle είναι ασφαλές και η Τσέριλ λαμβάνει το μαγεμένο μέλι για τη βοήθειά της. Εκείνη θα πάρει το δρόμο της για τον επόμενο θησαυρό, ενώ ο Ash και οι φίλοι του βάζουν πορεία για τον επόμενό τους προορισμό, την πόλη Eterna και το έμβλημα. Στον δρόμο ο Brock θα κερδίσει ένα διαγωνισμό Pokémon Cosplay με το Krogan γνημένο ως Politoed στο Pokémon Fan Club και θα λάβει ένα αυγό Pokémon σαν έπαθλο, ενώ σύντομα θα ξαναβρεθούν με τη Zoe και θα αράξουν για λίγο ψάρεμα. Η Dawn θα είναι η μοναδική που θα καταφέρει να πιάσει κάτι και γρήγορα έρχεται αντιμέτωπη με ένα πανίσχυρο Buizel. Χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς που έχουν αναπτύξει για τους διαγωνισμούς, το Piplup νικάει το Buizel και η Dawn τελικά το πιάνει. Η Zoe μένει πίσω για να ψαρέψει ένα δικό της Pokémon νερού, αλλά η Dawn με το νέο της Buizel κατευθύνονται πλέον προς την Eterna City. Λίγο πριν φτάσουν, θα συναντήσουν ένα μέλος των Elite Four του Sinnoh, τον Lucian, ο οποίος θα τους πει για το πρωτάθλημα του Sinnoh, όπως και θα βοηθήσει την Dawn να μάθει να συνεργάζεται με τον Buizel της. Ο Ash και οι φίλοι μας βρίσκονται επιτέλους στην Eterna City, αλλά πριν εκείνος προλάβει να προκαλέσει το γυμναστήριο, καλούνται να βοηθήσουν στην επίλυση μιας ληστείας από το Μουσείο Ιστορίας της πόλης. Κάποιος έκλεψε το Adamant Orb, ένα αντικείμενο που λέγεται ότι αυξάνει τη δύναμη του θρηλυκού Pokémon Dialga και το σύστημα ασφαλείας υποδηλώνει ότι ένα σαν Flora είναι ο ένοχος. Από ό,τι φαίνεται, η ομάδα Πύραυλος έχει κλέψει τη σφαίρα με το Meowth μεταφιεσμένο σε σαν Flora, αλλά αυτός που έχει πια
πλησιάζει η αστυνομία είναι ο Νάντο και το Σαν Φλόρα του. Ευτυχώς οι ηρωές μας και η Γκαρντίνια, η οποία είναι η Eterna City Gym Leader, εγγυώνται για την αθωότητα του Νάντο. Όλοι χωρίζονται για να ψάξουν στο μουσείο για τον πραγματικό ένοχο. Το πίπλουπο Πίκατσου και το Σαν Φλόρα του Νάντο εντοπίζουν τους δράστες και η Γκαρντίνια ανακτάει τη σφαίρα. Μπορεί η ομάδα Πύραυλος να νικήθηκε, αλλά το αληθινό κίνητρο πίσω από αυτή την απόπειρα κλοπής φαίνεται να πηγάζει από την τοπική διαβολική οργάνωση Team Galactic, η οποία προσέλαβε την ομάδα Πύραυλος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήρθε η ώρα τώρα για τη μάχη του γυμναστηρίου της πόλης Eterna με την αρχηγό Γκαρντίνια, η οποία είναι ειδικό στα Pokémon τύπου γρασιδιού. Η μάχη θα είναι 3 εναντίον 3, ξεκινώντας με το Turtwig του Ash εναντίον του Cherubi της Γκαρντίνια. Ο ήλιος είναι πολύ λαμπερός και αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα χλωροφύλης του Cherubi του δίνει μια όθηση ταχύτητας, οπότε σύντομα ο Ash ανακαλεί το Turtwig και στέλνει το στα ράβια. Τώρα είναι η σειρά του Ash να χρησιμοποιήσει τον καιρό προς οφελός του. Το Σταράβια επιτίθεται από ψηλά χρησιμοποιώντας τη λάμψη του ήλιου για να τυφλώσει το Τσέρουμπι και κερδίζει αυτό το γύρο. Το επόμενο Pokémon της Γκαρντίνια είναι το Turtwig και ο Ash έχει σκεφτεί ήδη μια στρατηγική για να τον νικήσει. Θα χρησιμοποιήσει την ταχύτητα του Σταράβια, αλλά το Turtwig είναι πάρα πολύ γρήγορο και τελικά καταφέρνει να το χτυπήσει με το Leech Seed. Τώρα είναι η ώρα του Turtwig του Ash εναντίον του Turtwig της Γκαρντίνια. Ο Ash μετά από μια πολύ δυνατή μάχη θα καταφέρει να κερδίσει αυτό το γύρο, αλλά το Pokémon του έχει αποδυναμωθεί από το Leech Seed. Το επόμενο Pokémon της Γκαρντίνια είναι το Roserade, το οποίο θα καταφέρει να νικήσει με ευκολία το Turtwig και αυτό σημαίνει ότι το Apom του Ash είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη ως το τελευταίο του Pokémon. Μετά από μια απρόβλεπτη και τρομερή μάχη, το Apom του Ash θα κερδίσει το Roserade, δίνοντας του τη νίκη και φυσικά το Forest Buds. Σύντομα το αυγό του Brock θα ακολουθεί σε ένα υγιέστατο χαπίνι, ενώ όταν ακούνε ότι η Cynthia, η πρωταθλήτρια ή αλλιώς champion του Sinnoh, βρίσκεται στην περιοχή, οι ήρωες μας δεν θα αντισταθούν στην ευκαιρία και θα πάνε να τη συναντήσουν από κοντά. Ο Paul είναι επίσης στην πόλη και θα προκαλέσει τη Cynthia σε μια πλήρη μάχη. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές είναι σοκαρισμένοι με το θράσος του Paul να προκαλέσει τη Cynthia και σοκάρονται ακόμα περισσότερο όταν εκείνη συμφωνεί στη μάχη. Ενάντια στο πανίσχυρο Garchomp της, τα Pokémon του Paul δεν έχουν καμία ελπίδα. Εκείνο βγάζει νοκάουτ τα Chimchar, Weavile, Murkrow, ακόμα και το Torterra του Paul και έτσι η μάχη τελειώνει με τη Cynthia νικήτρια. Εκείνη υπενθυμίζει στον Paul να πάει αμέσως στα Pokémon του στο Pokémon Center. Ο Ash προσπαθεί να πείσει τον Paul ότι οι μέθοδοι προπόνησης του είναι πολύ σκληρές, αλλά εκείνος δεν νοιάζεται καθόλου και ο Ash αρχίζει να χάνει την ψυχραιμία του. Η Cynthia τώρα παίρνει λίγο χρόνο και δίνει στους ήρωές μας ένα μάθημα ιστορίας για τον Dialga και το Palkia, το Adamant και Lustrous Orb και τη δημιουργία του Sinnoh. Εκείνη την ώρα η ομάδα Πύραυλος μπαίνει κρυφά στο Pokémon Center και κλέβει το Chimchar του Paul καθώς κοιμάται. Ο Paul και οι ήρωές μας ανακαλύπτουν την απαγωγή και εκείνος στέλνει το Ursaring, το οποίο χτυπά την ομάδα Πύραυλος με το Hyper Beam και σώζει τον Chimchar. Εκείνος όμως αντί για να χαρεί που το Pokémon του είναι ασφαλές, είναι εξαγριωμένος μαζί του καθώς άφησε τον εαυτό του να εχμαλωτιστεί από αυτούς τους βλάκες όπως τους χαρακτήρισε. Έτσι όλοι παίρνουν το δρόμο τους και οι φίλοι μας συνεχίζουν προς την πόλη Hearthoam, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με την κυνηγό Pokémon J, η οποία κυνηγάει άγρια Σίλντον, αλλά αυτή τη φορά θα έρθει για βοήθεια ο παλιός φίλος του Ash, ο Γκάρι. Εκείνος θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο, ενώ σύντομα θα τους αποχαιρετήσει για να συνεχίσει τις μελέτες του στην περιοχή. Οι φίλοι μας τώρα συναντούν τη Μοίρα, η οποία αργότερα θα τους τηλεμεταφέρει στη Hearthoam City με τη βοήθεια του Άμπρα της. Εκεί οι ήρωές μας περνούν από το γυμναστήριο της Hearthoam και συναντούν τον φίλο τους Νάντο στην πόρτα του γυμναστηρίου. Εκείνος τους λέει ότι ο αρχηγός του γυμναστηρίου θα λείπει για αρκετό καιρό, αλλά αφού τους ενημερώσει για τον επερχόμενο διαγωνισμό της πόλης, τους αλλάζει τη διάθεση. Ο διαγωνισμός της Hearthoam ξεκινά και η Dawn βρίσκεται αντίπαλη με τους Νάντο, Ζόη και Τζεσιλίνα. Νιώθοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση, δίνει μια υπέροχη παράσταση, αλλά δυστυχώς σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι δεν έχει καν περάσει τον πρώτο γύρο. Η Ζόη εξηγεί στην Dawn ότι ο λόγος που δεν πέρασε ήταν ότι οι επιθέσεις που εκτελούσε επισκίαζαν την πραγματική ομορφιά των Pokémon της. Εκείνη και ο Νάντο μάχονται στον τελικό, τον οποίο τελικά κερδίζει ο Νάντο. Σύντομα ο Paul θα εξηγήσει στους φίλους μας για ποιο λόγο πιέζει και εκπαιδεύει το Chimchar στα άκρα. Όταν το είχε συναντήσει για πρώτη φορά, το Chimchar είχε επιδείξει απίστευτη δύναμη ενάντια σε κάποιον Ζανγκούς που το απειλούσαν. Παρ' όλα αυτά, ο Paul δεν έχει καταφέρει να ελέγξει αυτή τη δύναμη και αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή με αυτή την τρελή
πάρα πολύ δύσκολη εκπαίδευση που τραυματίζει το Chimchar. Ο Ash και οι φίλοι μας τώρα έχουν λάβει συμμετοχή σε ένα τουρνουά tag team όπου οι διαγωνιζόμενοι μάχονται σε ομάδες. Ο Ash θα κληρωθεί στην ίδια ομάδα με τον Paul, η Dawn με τον Conway και ο Brock με τη Holly. Και ενώ όλοι μας οι φίλοι θα καταφέρουν να φτάσουν στους ημιτελικούς, ο άκαρδος Paul θα απελευθερώσει το Chimchar καθώς το θεωρεί πολύ αδύναμο. Από την άλλη, ο Ash θα το προσκαλέσει να μπει στην ομάδα του ώστε να αποδείξει στον ίδιο τον Paul ότι όλα τα Pokémon είναι ισχυρά αρκεί να μεγαλώσουν με αγάπη και να εκπαιδευτούν σκληρά μαζί με τους εκπαιδευτές τους. Το Chimchar θα δεχτεί να ταξιδέψει με τον Ash και τώρα εκείνος με τον Paul και η Dawn με τον Conway θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό γύρο του τουρνουά. Οι στρατηγικές του πολυμήχανου και διαβασμένου Conway δεν προέβλεπαν ότι το Elekid του Paul θα εξελιχθεί σε Electabuzz στη μέση του αγώνα. Το Buizel και το Heracross κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά η δύναμη του Electabuzz και οι επιθέσεις του Chimchar του Ash αυτή τη φορά κερδίζουν τον αγώνα. Φυσικά τώρα που έχει εξελιχθεί το Elekid του, ο Paul δεν θα μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο για την νίκη και το έπαθλο. Ένα Soothbell, παρόλα αυτά ο Ash πιστεύει ότι το Chimchar θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα του και ανυπομονεί για την επόμενη μάχη στο γυμναστήριο της Veilstone City, τη γενέτειρα του Paul. Σύντομα ο Ash μαθαίνει ότι το Chimchar δεν έχει ακόμα ξεπεράσει τη φοβία του για τα Pokémon Zangoose και τελικά εκείνος θα βοηθήσει το μικρό μαϊμουδάκι να ξεπεράσει αυτή τη φοβία και λίγο αργότερα θα ανακαλύψει πως το Apom ενδιαφέρεται μόνο για τους διαγωνισμούς Pokémon και καθόλου για τις μάχες, ενώ το Buizel της Dawn το αντίθετο. Έτσι, μετά από προτροπή τη ζωή, οι ήρωες μας θα ανταλλάξουν τα Pokémon τους για να είναι και τα δύο πιο ευτυχισμένα. Οι ήρωες μας τώρα φτάνουν στην πόλη Solation και το Apom έχει μάθει μια νέα κίνηση, το Double Hit. Στη συνέχεια πηγαίνουν στα Solation Ruins για μια φιλική μάχη μεταξύ του Ash και του φίλου της Dawn Kenny, ο οποίος βρίσκεται επίσης στην πόλη για τον τοπικό διαγωνισμό. Μέσα στα ερείπια, η ομάδα Galactic εκτελεί ένα τελετουργικό όπου απελευθερώνει ένα Σμήνος Unknown, τα οποία χτυπάνε με μια ακτίνα σύγχυσης. Αυτό κάνει τα ερείπια να εκπέμπουν ένα κόκκινο φως που καταπίνει την Dawn και τα Pokémon της, ενώ οι φίλοι της την ακολουθούν μόνο και μόνο για να βρεθούν χαμένοι και εκείνοι μέσα σε ένα ναό. Η ομάδα Galactic θα καταφέρει να διαφύγει με το αντικείμενο που πήραν από το τελετουργικό, λέγοντας ότι θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά σε ένα ναό ο οποίος ονομάζεται Spear Pillar. Η Dawn προσπαθεί να βρει την έξοδο, αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν έχει άλλη επιλογή από το να πολεμήσει τα Unknown για να τα βγάλει από τη σύγχυσή τους. Εκεί το Apom εξελίσσεται σε Ambipom ακριβώς πάνω στην ώρα για να τη βοηθήσει και μόλις ο Ash, ο Brock και ο Kenny βρίσκουν την Dawn, το πίπλο που θα εξηγήσει την κατάσταση στα Unknown, τα οποία τελικά επιτρέπουν σε όλους να φύγουν από τα ερείπια. Ο Kenny βοηθάει το Turtwig του Ash να μάθει την επίθεση Energy Ball, ενώ σύντομα ο διαγωνισμός της Solation θα ξεκινήσει. Η Dawn για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν θα καταφέρει να περάσει καν τον πρώτο γύρο, καθώς δεν έμαθε το μάθημά της από την προηγούμενη φορά και οι επιθέσεις του Ambipom, αν και εντυπωσιακές, επισκίασαν για άλλη μια φορά το Pokémon της. Η Jesselina νικά τον Kenny στους τελικούς και κερδίζει τον διαγωνισμό της Solation και την πρώτη της κορδέλα στο Sinnoh. Καθώς τώρα ο Ash και οι φίλοι του περνούν μέσα από μια πόλη που δεν ξέρουμε καν το όνομά της για το δρόμο τους για τη Veilstone, ένα Gliscor και μια ομάδα Gligar μαζεύονται από πάνω τους και καταβροχθίζουν όλο το μεσημεριανό τους. Επιπλέον, ο Paul είναι επίσης στην πόλη με το Mark Rowe του και φαίνεται να ακολουθεί τον Gliscor. Εκείνος θα καταφέρει να πιάσει τη γιγάντια νυχτερίδα, αφήνοντας τα Gligar χωρίς αρχηγό και παγιδευμένα μέσα στην πόλη. Ευτυχώς όμως, ένα φιλικό Gligar βοηθάει τον Ash να επιστρέψουν όλα τα υπόλοιπα Gligar στο δάσος. Ο νέος φίλος του Ash επιμένει να μείνει με εκείνον και εκείνος θα πιάσει το νόημα και βάζει τον νέο Gligar στην ομάδα του. Μόλις φτάσουν στην πόλη Veilstone, συναντούν την αρχηγό του γυμναστηρίου Maylene και το λουκάριό της. Γνωρίζουν επίσης τον πολύ πιο ευχάριστο και μεγαλύτερο αδερφό του Paul, τον Reggie, ο οποίος φροντίζει τα Pokémon του Paul. Η Maylene βρίσκεται σε απόγνωση καθώς θεωρεί τον εαυτό της πολύ αδύναμο σαν αρχηγό γυμναστηρίου από τότε που την ταπείνωσε ο Paul στη μάχη τους για το έμβλημα και αρνείται να δεχτεί την πρόκληση του Ash. Ενώ η Dawn βοηθά τη Maylene να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, ο Reggie αποκαλύπτει μερικά γεγονότα που συνέβησαν στον Paul. Το Mark Rowe του εξελίχθηκε σε Honchkrow και έπιασε ένα Magmar για να αντικαταστήσει το Chimchar. Ο Reggie υπόσχεται να βοηθήσει τον Ash να διδάξει στο Staravia την επίθεση Brave Bird και θα το κάνει και μάλιστα με τη βοήθεια της Dawn η Maylene έχει πλέον αποκτήσει ξανά την αυτοπεποίθησή της.
Επομένως είναι πλέον έτοιμοι να δεχτεί την πρόκληση του Ash. Η μάχη τους ξεκινά με το Machoke να παλεύει με το Staravia του Ash. Το Machoke έχει μάθει να χρησιμοποιεί τις επιθετικές κινήσεις τύπου Fighting τόσο και για άμυνα όσο και για επίθεση. Ωστόσο το Staravia κερδίζει τη μάχη χωρίς να δυσκολευτεί και η Μεϊλίν συνεχίζει με το Meditite. Εκείνο χτυπάει το Staravia με σύγχυση, οπότε ο Ash αλλάζει στο Chimchar. Παρ' όλα αυτά δεν θα αργήσει να χτυπηθεί και αυτό από το Confusion, οπότε ο Ash φέρνει πίσω το Staravia και δράτεται αυτή τη ευκαιρία για να επιδείξει τη νέα του κίνηση, το Brave Bird, το οποίο βγάζει knockout το Meditite. Όταν το Lucario βγαίνει στην αρένα, ο Ash χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά το Brave Bird, αλλά εκείνο χτυπάει με το Metal Claw και θα βγάλει το Pokémon του Ash εκτός μάχης. Εκείνος φέρνει πίσω το Chimchar, αλλά ακόμα και οι κινήσεις τύπου φωτιάς δεν επιβραδύνουν το Lucario. Σύντομα το Chimchar δεν είναι σε θέση να πολεμήσει, καθώς το Force Palm του Lucario θα το παραλύσει και με ένα πανίσχυρο Metal Claw θα το βγάλει εκτός μάχης. Έρχεται τώρα η ώρα για μια πραγματική αναμέτρηση. Lucario εναντίον Buizel. Το Buizel θα χτυπηθεί αρκετά, αλλά σύντομα θα μάθει μια νέα κίνηση κατά τη διάρκεια της μάχης, το Water Pulse, οπότε εκείνο και το Lucario θα έχουν μια απίστευτη μάχη με το Buizel να δέχεται ακόμη περισσότερη ζημιά. Η σύγκρουση των δύο Pokémon θα διαλύσει την οροφή του γυμναστηρίου και σύντομα θα αρχίσει να βρέχει. Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί η ικανότητα Swift Swim του Buizel, ενισχύοντας την ταχύτητά του και κρατώντας το στο παιχνίδι. Μετά από άλλη μια ισχυρή σύγκρουση, τα δύο Pokémon λιποθυμούν ταυτόχρονα, λίγοντας το μάτι σε ισοπαλία. Επειδή όμως η Μεϊλίν έχει το δικαίωμα να απονείμει ένα έμβλημα, αν θεωρεί ότι ο διεκδικητής είναι πραγματικά άξιος, δίνει στον Ash το Cobble Batch προς τη μήνα αυτής της μεγάλης μάχης. Πριν ο Ash και οι φίλοι του φύγουν από την πόλη Veilstone, ο Reggie τους δείχνει το πιο διάσημο αξιοθέατο της πόλης. Ένα χωράφι γεμάτο αρχαίους μετεωρίτες, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται και φύλακες της πόλης. Όλο αυτό το διάστημα, η ομάδα Galactic προετοιμάζεται να εκτελέσει το επόμενο στάδιο του μεγάλου σχεδίου τους. Ο οδηγητής Saturn έχει έρθει στην πόλη με το παράξενο κύβο που είχε πάρει από τα ερείπια της Olation και η παρουσία των μετεωρητών μεταμορφώνει τον κύβο στο Spear Key. Με το κλειδί τώρα στο χέρι, ο διοικητής σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου τους. Από τη μυστική τους βάση στη Veilstone, η ομάδα Galactic μπλοκάρει ολόκληρη την πόλη με ένα μαγνητικό κύμα, διακόπτοντας τα πάντα, από το δίκτυο των επικοινωνιών μέχρι και τον ιατρικό εξοπλισμό του Pokémon Center. Χρησιμοποιώντας το ως κάλυψη, κινούνται για να κλέψουν τους μετεωρίτες. Το Lucario και η Μεϊλίν αισθάνονται ότι κάτι συμβαίνει και έτσι αυτοί και οι ήρωές μας ορμούν στο πεδίο των μετεωρητών και βρίσκουν τη διαβολική ομάδα έτοιμη να πετάξει μαζί με τους μετεωρίτες. Ακόμη και με την αστυνόμο Τζένι ως ενίσχυση, ο Ash και η συμμορία δυσκολεύονται να σταματήσουν την ομάδα Galactic, ενώ το Krogan του Brock αντιμετωπίζει το Toxic Croak του διοικητή, ενώ τα τσιράκια της Team Galactic απελευθερώνουν ένα σμήνο Zubat και Golbat. Τα πράγματα αρχίζουν και γυρίζουν προς το μέρος των φίλων μας όταν καταφθάνει ο Reggie για βοήθεια, παρέα με το Electabuzz του Paul και ο συνδυασμός Volt Tackle του Pikachu και Thunder του Electabuzz θα αναγκάσουν την ομάδα Galactic να υποχωρήσει. Ένα καλό μέσα σε όλα αυτά είναι ότι το Pikachu και το Electabuzz έχουν αρχίσει να γίνονται φίλοι. Παρότι η Team Galactic δεν θα καταφέρει να μαζέψει όλους τους μετεωρίτες, θα μαζέψει αρκετούς ώστε να συνεχίσει με την επόμενη φάση του σχεδίου της. Και αφού φεύγουν μακριά με τους μετεωρίτες, δεν έχουν πλέον ανάγκη για τη βάση τους στην πόλη Veilstone, οπότε θα την εγκαταλείψουν και αυτήν. Επειδή η ιστορία του Σύνοχου είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σε ολόκληρο το Pokémon Anime και τις περιπέτειες του Ash, θα κόψω το βίντεο σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε στο μέρος δεύτερο, καθώς το βίντεο όπως καταλαβαίνετε θα βγει μία ώρα. Οπότε κάντε ένα like και πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας.